Η ώρα μας 12 και 4 ακριβώς, το 224 10 74 995 και 74 777, τα λέμε τηλεφωνικά. Στο www.palmosnews.com συνδέεστε, γράφεστε, διαβάζετε τις ειδήσεις που αφορούν στη Ρόδο, στην Δωδεκάνησο, αλλά και στον κόσμο, πάντοτε σε συνεργασία με το Real FM, το συνεργάτη μας από την Αθήνα. Και φυσικά απαντάμε πάντοτε στα τηλεφωνήματά σας για ερωτήματα που θα θέλετε ενδεχομένως να θέσετε στον κύριο Σόρογκα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο όρος περί εργασία. Πρώτη φορά ακούω έναν άνθρωπο να μιλά για εργασία και να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο έναν εικαστικό πάνω στα έργα τέχνης του. Ελεύθερη είσοδος, νέα τέργα του Νεστοριδίου Μελάθρου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής και Δευτέρας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και στις 12.30 συντονιστείτε, ετοιμαστείτε να ακούσετε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη φιλοξενούμενο στο πλαίσιο της εκπομπής μας και φυσικά στο δικό σας σταθμό, τον Παλμό 99,5 και 105,6. Να κάνουμε ένα πολύ πολύ ωραίο ταξίδι σήμερα.
Λοιπόν, για την αρχή και ένας ταξιδευτής αυτός, σαν τον ταξιδευτή που θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής μας, τον κύριο Σωτήρη Σόρογκα, εικαστικό, επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και φυσικά άνθρωπο που έχει θητεύσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και έχει δεχτεί και υποτροφίες. Τα έργα του φιλοξενούνται σε διάφορες γκαλερί στον κόσμο, σε διάφορες πινακοθήκες, όπως είναι στο Σαν Πάολο, στο Τόκιο, στις Βρυξέλλες, στο Δουβλίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Βασιλεία. Διαβάζω το βιογραφικό του σε ένα από τα βιβλία του κυρίου Σωτήρη Σόρογκα και σας το δείχνω και εδώ. Είναι από τις εκδόσεις, εναλλακτικές εκδόσεις. Ένα βιβλίο που έχει και κείμενα για πρόσωπα, αλλά και για τους καθηγητές του και τους εμπνευστές του, τον Φώτη Κόντογλου, τον Γιάννη Μόραλη, Εγκονόπουλο, Γιάννη Τσαρούχη, ανθρώπους στους οποίους, από τους οποίους έχει κερδίσει πράγματα και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο πλαίσιο της εκπομπής μας, στα πρόσωπα και τραγούδια του Παλμού 99,5-105,6, σε λίγα λεπτά, σε 10 λεπτά από τώρα που θα συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Σόρογκα. Σόρογκα, να το λέμε σωστά. Κάνουμε και ένα ξεφύγλισμα στο καθημερινό μας περιοδικό, το iporta.gr. Σήμερα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα έχουν βάλει, θετικά όμως, και σκοπτικά όπου χρειάζεται, δεικτικά με ήττα, το δάγκωμα, δαγκώνω. Δείγμα, ήττα, δάγκωμα. Mm-hmm. Οι συνεργάτες του iporta.gr, ο Γιώργος Αρκουλής, αθλητικός δημοσιογράφος, το τζάμπα παγιώθηκε, λέει, και μιλάει για εκείνους οι οποίοι επιμένουν να χρησιμοποιούν το μετρό της Αθήνας χωρίς να πληρώνουν το εισιτήριό τους, αλλά και το Μάνο Στεφανίδη, τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, αλλά και κριτικό τέχνης και ιστορικό τέχνης, ο οποίος μιλά για την επιστροφή στα αναβαθμισμένα μαζικά μέσα μεταφοράς, αληθινά επαναστατική πράξη. Δύο πολύ ωραία κείμενα για το ίδιο ακριβώς θέμα, που καταλήγουν ακριβώς στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει το μετρό, να σεβόμαστε το μετρό, να σεβόμαστε το εισιτήριο που έχει το μετρό, τους εργαζόμενους του μετρό, να υπάρξουν περισσότεροι έλεγχοι, έτσι ώστε να είναι όλοι νομότυποι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το μετρό στην Αθήνα. Δεδομένου ότι αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο μεταφοράς και εξαιρετικά οικονομικό, που είναι και άκρος περιβαλλοντικός. Κύκνιο άσμα μιας θλιβερής κυβέρνησης, λέει η κυρία Ιωάννα Καλατζάκου Τσατσαρώνη, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Είδηση σοκ, μας λέει ο Κωστής Μακρύς, στο iporta.gr. Ανοιχτή πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες, πορτρέτα του Ξαραντώνη από τον Άγγελο Σπάρταλη, τον εικαστικό αλλά και συγγραφέα Άγγελο Σπάρταλη, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ πολύ ωραίο πορτρέτο του Αντώνη Ξαραντώνη, δηλαδή του γνωστού μας Ξαραντώνη, και κάνει και πρόσκληση ανοιχτή σε όλους τους εικαστικούς που θέλουν να συμμετέχουν με ένα έργο τους που να αφορά στον Ξαραντώνη, με αφορμή μια έκδοση βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί το 2020 με συγγραφέα τον Άγγελο Σπάρταλη. Διαβάστε λοιπόν αυτό το κείμενο, αλλά ταυτόχρονα διαβάστε και το World Gin Day, η Παγκόσμια ημέρα του Gin, του Gin, ναι, από τον Γιώργο Σαράφογλου. Τα συγχαρητήρια του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου στους γιατρούς μέλη που εξελέχθησαν στις εκλογές της 26 Μαΐου του 2019, αλλά και τους τίτλους τέλους για την ετεπρόφικα. Βαρύ κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνες στον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, ο οποίος έχασε τις προθεσμίες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 65 οικογένειες είναι αυτές, 65 άνθρωποι είναι αυτοί, που περίμεναν να κατατεθεί η τροπολογία έτσι ώστε να ισχύσει και για τους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του έτους η ετεπρόφικα, αυτή η εξαιρετική δομή της ετεπρόφικα, που συνέδραμε δυναμικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κατάσβεση πυρκαγιών στη Ρόδο αλλά και στη Χάλκη, γιατί υπήρχε συμβολή έτσι, στην αντιμετώπιση πυρκαγιών που είχε γίνει στη Χάλκη σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα. Φανερά θλιμμένος, πάρα πολύ στενοχωρημένος και λυπημένος ήταν χθες ο αντιδήμαρχος κύριος Αγαπητός Πάλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΕΤΕΠρόφικα, δεδομένου ότι είχε στηρίξει
τις ελπίδες του στις υποσχέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, ο οποίος έχασε τις προθεσμίες. Περισσότερα διαβάστε στο iPorta.gr και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τόσο δημοσιογραφικά όσο και πρακτικά. Η ΕΤΕΠΡΟΦΗΚΑ συνέδραμε πάρα πολύ στις πυρκαγιές που υπήρχαν στο νησί, που υπήρχαν στη Ρόδο. Μόλις αυτή τη χρονιά ο Δήμος Ρόδο από ιδίους πόρους με 50.000 ευρώ είχε συντηρήσει τα μηχανήματα της ΕΤΕΠΡΟΦΗΚΑ. 65 άνθρωποι περίμεναν να έχουν και φέτος, να έχουν τη νέα του σύμβαση έτσι ώστε να έχουν και φέτος εργασία και κυρίως να έχουν έργο που ευελπιστούμε να μην χρειαστεί, αλλά μαθημένοι είμαστε στις πυρκαγιές και στις όλες αυτές τις τακτικές, τις φτηνές αλλά και τις επιπόλαιες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, η κυρία Φτακλάκη είχε στείλει και ένα υποψήφια βουλευτής με το κίνημα αλλαγής, έστειλε και ένα δελτίο τύπου με αφορμή τους τίτλους τέλους της ΕΤΕΠΡΟΦΗΚΑ, έτσι όπως το πληροφορηθήκαμε εχθές στο Δημαρχείο Ρόδο, όπως συνεντεύξεις που δόθηκαν. Και μεταξύ άλλων λέει το εξής: εμείς επί μήνες παρακολουθήσαμε τις διαβεβαιώσεις για την κατάθεση τροπολογίας περί παράτασης ισχύως του καταστατικού της ΕΤΕΠΡΟΦΗΚΑ. Το αποτέλεσμα πλέον γνωστό και χειροπιαστό, ένα θανάσιμο πλήγμα στην εταιρεία. Η πυροπροστασία είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε εξετάσεις και έμεινε μεταξύ τα στέα, με τον τραγικό απολογισμό και των 100 νεκρών στο μάτι. Αυτές τις κινήσεις τις πληρώνουν τα κόμματα, τις πληρώνουν οι άνθρωποι. Η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει τις εκλογές το 2008, 9, 10, πότε ήταν, μετά από, τη μεγάλη φωτιά στον πύργο της Ηλίας, όπου είχαμε και εκεί νεκρούς, είχαμε τεράστια καταστροφή, έκλεισε η πορεία της. Μετά την καταστροφή στο Μάτι ήταν φύσια δύνατο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κυβέρνηση. Προφανώς όλο αυτό είναι και με τις ευλογίες και τις ευχές του Αλέξη Τσίπρα, όσο και αν προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο. Υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο τώρα, το οποίο πρέπει να επικαιροποιηθεί και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, εν όψη των εθνικών εκλογών μπορείτε να διαβάσετε και πολλά πράγματα επίσης που να αφορούν και στα πολιτικά, αλλά όχι μόνο στα πολιτικά, και σε πιο ανάλαφρα δεδομένα, έτσι όπως είναι τα βιβλία, έτσι όπως είναι η ψυχολογία, έτσι όπως είναι η υγεία. Είναι άραγε ανάλαφρη υγεία? Μην τρελαθούμε. Απλώς την υγεία τη βάζουμε στο τέλος της πυραμίδας της καθημερινότητάς μας, ενώ θα πρέπει να είναι η πρωταρχή. Γιατί χωρίς υγεία που πας δεν πας πουθενά. Προφέρουμε να βάλουμε ένα τραγούδι? Όχι. Πάμε λοιπόν σε σύντομη διακοπή, πολυλογού, Φλίαρη σήμερα. Εντάξει. Είχα μέρες να έρθω. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε σύντομη διακοπή, διαφημιστικά μηνύματα με τον κύριο Πέρι Βασιλάκη και τα πρόσωπα και τραγούδια του Παλμού. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με εκλεκτό προσκεκλημένο σήμερα τον κύριο Σωτήρη Σόρογα. Οικαστικό, του οποίου τα έργα μπορείτε για τις επόμενες εβδομάδες μέχρι και 31 Ιουλίου 2019 να τα απολαύσετε στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου στη Ρόδο. Ένας είναι ο πρώτος ενημερωτικός σταθμός στη Ρόδο. Παλμός 99,5. Ελάτε μαζί μας, διαφημίζοντας την επιχείρησή σας έξυπνα, σωστά και πολύ οικονομικά. Δώστε φωνή στη δύναμή σας και δύναμη στη φωνή σας. Ο τρόπος είναι απλός. Καλέστε τώρα στο διαφημιστικό τμήμα του σταθμού στο 2241-074-995. Παλμός 99,5. Εσείς και εμείς, μαζί μπροστά. Σκέφτεστε βελτίωση? Η νέα επιγραφή? Εκδόσεις εκτυπώσεις Χεντέρα. Τηλέφωνο 6929. Για επιγραφές με ιδιαίτερο στυλ. Από το σχολείο μέχρι το γραφείο. Από το διάβασμα μέχρι το παιχνίδι. Βιβλιοχαρτοπολία Μακρύς. Τα πιο ενημερωμένα καταστήματα για το μαθητή, το φοιτητή, τον επαγγελματία. Με τιμές φιλικές και πραγματικά χαμηλές. Σχολικά βιβλία, βοηθήματα, ξενόγλωσσα, χαρτικά, σχολικές τσάντες. Είδη γραφείου, ζωγραφικής και σχεδίου. Αναλώσιμα υπολογιστών. Επώνυμα είδη χειροτεχνίας. Ανανεώνουμε συνεχώς τις συλλογές μας
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Όλα στις καλύτερες τιμές. Βιβλιοχαρτοπολία Μακρύς, Γεωργίου Μαύρου 5, τηλέφωνο 22410 70 270, Εθνάρχου Μακαρίου 10, τηλέφωνο 22410 24 215. Βιβλιοχαρτοπολία Μακρύς, δύο σημεία, αμέτρητες επιλογές. Σπίτι είναι εκεί που είναι η οικογένειά σου. Εκεί που χαλαρώνεις, που χορεύεις πάνω στο κρεβάτι, που τραγουδάς στο μπάνιο, που γίνεται η μάχη για το τηλεκοντρόλ. Εκεί που χτίζεις τις καλύτερες αναμνήσεις. Εκεί που ενώ υπάρχει όλη η τρέλα, είναι το μέρος που θέλεις να γυρίσεις στο τέλος της ημέρας, γιατί σαν το σπίτι σου, πουθενά. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου, οικοδομικές επιχειρήσεις, πωλήσεις ακινήτων. Σε χαμηλές τιμές και πάντα χωρίς προμήθεια. Τηλέφωνο 22410 78501. Που μεταμορφώνουν το χώρο σας. Βακάρ, ψευδοροφές, χωρίσματα, γύψινες διακοσμήσεις, γυψοσανίδες νέας τεχνολογίας και ειδικές κατασκευές πάνω σε αυτές. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας εφαρμόζει καινοτόμες τεχνοτροπίες σε κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. Βακάρ, Λεωφόρος Ελευθερίας 147, Κρεμαστή. Τηλέφωνα 22410 95 598 και 6970 028 454. Οι αληθινές ειδήσεις από τη Ρόδο και τα νησιά μας έχουν όνομα, έχουν ταυτότητα, έχουν αξιοπιστία, έχουν εγκυρότητα. Ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν αληθινούς αναγνώστες, όλους και όλες εσάς. Ροδιακή και ροδιακή.gr. Η ισχυρή ομάδα του Αιγαίου στην έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση. Με σχόλια, τοπικές ειδήσεις, άρθρα, αναλύσεις και παρεμβάσεις. Με ζωντανά ρεπορτάζ την ώρα των γεγονότων. Γνωριζόμαστε. Ροδιακή, η εφημερίδα μας. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία. Παλμός 99,5. Και Παλμός 105,6, πάντα συντονισμένοι στον Παλμό της Δωδεκανήσου, στον Παλμό της Ρόδου, στον Παλμό της Ελλάδας, στον ακριτικό Παλμό, στην είσοδο της Ευρώπης προς τον κόσμο. Ακριτική Ρόδος, ακριτική Δωδεκάνησο, πρόσωπα και τραγούδια η εκπομπή μας, με τον κύριο Πέρι Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Τζίνα Δαβιλά στην επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς την συντροφιά μας και στο 224-10-74-777 και 74-995 τα λέμε τηλεφωνικά, www.palmosnews.com τα λέμε και διαδικτυακά, και αν θέλετε να είστε και μέσα στο στούντιο του Παλμού, στο Facebook Παλμός Ρόδος Ραδιόφωνο. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή 11 Ιουνίου του 2019 να φιλοξενούμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο του οποίου τα έργα αποτυπώνονται στη συνείδησή μας, γιατί θυμίζουν Ελλάδα και μόνο Ελλάδα, ελληνικό φως. Αναφέρομαι φυσικά, όπως σας έχουμε προείπει, στον κύριο Σωτήρη Σόρογκα, με αφορμή την έκθεσή του που γίνεται στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάρθρου, αρχής γενομένης του περασμένου Σαββάτου. Κύριε Σόρογκα, καλώς έρχεστε στον Παλμό τηλεφωνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να πω δύο λόγια για την λατρεμένη πατρίδα σας και πατρίδα μου βεβαίως, το υπέροχο νησί της Ρόδου και τη φιλοξενία που έγινε και στα έργα μου και σε μένα προσωπικά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την κυρία Δαβιλά, η οποία μου ζήτησε να πω κάτι σχετικά με τα έργα μου, δεν ξέρω τι θα με ρωτήσει. Καταρχάς, τα έργα σας, όπως είπα πριν, θυμίζω... Ναι, φυσικά, σας ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Απλά θέλουμε να σας απολαμβάνουμε, γι' αυτό και σας αφήνουμε να μιλάτε. Μιλήσατε στην την ημέρα των εγγενείων. Μου έκανε εντύπωση το ότι χρησιμοποιήσατε τον όρο εργασία. Ναι. Για σας είναι... Μα και αυτό είναι μια εργασία, ξέρετε. Εντάξει, η ποιότητα καθορίζει και μια πνευματικότητα σε κάθε εργασία όμως. Δεν θέλω έτσι να φορτίσω κι άλλο μια μυθοποιημένη αντίληψη που έχει και ο κόσμος για τους ζωγράφους, ποιητές κτλ. Κάνουμε και εμείς μια εργασία ευσυνειδήτως και είμαστε και προνομιούχοι. Τουλάχιστον εγώ, επειδή μέσω της ζωγραφικής γίνεται ένα είδος αρρωγού της ίδιας της ζωής μου και υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος εν είδη
ανακαλύψεως, αν θέλετε, των ένδων και χρησιμοποιείται σαν μορφή εξομολογήσεως. Δηλαδή αυτά που ζωγραφίζω εγώ είναι σαν να εξομολογούμε στους ανθρώπους που θα δουν αυτή την εργασία μου ότι έχω μια επικοινωνία με τα πράγματα που βλέπουμε όλοι γύρω μας, αλλά που εγώ εστιάζω σε ορισμένα από αυτά τα οποία αγαπώ περισσότερο, αλλά θα μπορούσε ο καθένας να ζωγραφίζει τριαντάφυλλα ή πρόσωπα ανθρώπων ή καράβια ή τη θάλασσα μονάχα και οτιδήποτε άλλο. Αυτές οι ιδιαίτερες επιλογές κάθε ζωγράφου να επιλέγει προσωπικά, ας πούμε, το θέμα της εργασίας του, νομίζω τον εκπροσωπεί κιόλας, γιατί ή μέσω αυτού του θέματος πιστεύω ότι μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα με αυτό που έχει μέσα του αναφορικά με τους άλλους. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι κατανοητά. Απλά είναι, δηλαδή, δεν γίνεται πιο απλό. Σας λέω ότι όταν εργάζομαι για να φτιάξω κάτι, βλέπω την εικόνα και προσπαθώ να διεισδύσω τι σημαίνει αυτό, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι άγια γύρω μας. Είναι κάτι που μας υπερβαίνουν, δηλαδή βλέποντας κανένα σε ένα λουλουδάκι να βγαίνει μέσα από το χώμα. Ή δεν είναι κάτι μυστηριώδες, κάτι απίστευτο είναι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι μέσα από τα χώματα βγαίνουν αυτά τα χρώματα, αυτά τα πέταλα, αυτή η τρυφερότηση, αν θέλετε, μιας άλλης οπτικής του κόσμου. Αλλά έχουμε εθιστεί και τα προσπερνάμε χωρίς να δίνουμε την πρέπουσα σημασία σε αυτά. Ένας ζωγράφος, όταν αποφασίζει να ζωγραφίσει, αυτό θέλει να πει. Και γι' αυτό το φτιάχνει όσο μπορεί πιο καλά. Δηλαδή, προσπαθώντας να περάσει και αυτό που πιστεύει ο ίδιος για το λουλουδάκι ή για την πέτρα που φτιάχνω εγώ ή τα παλιά τα ξύλα ρημαγμένα καϊκάκια που έκαναν το ρόλο τους στη ζωή και μετά τα πετάμε στις παραλίες και μένουν έρημα μέχρι την αναχώρησή τους στην οριστική από τη ζωή. Κάπως έτσι τώρα, δεν ξέρω αν σας... Δηλαδή, όλα αυτά. Όχι απέναντίας, δηλαδή ωρεοποιείτε, ναι. Προσπαθείτε να ωρεοποιήσετε μια κατάσταση. Ναι. Να σας ρωτήσω, προσπαθείτε να ωρεοποιήσετε... Ακούτε. Ναι, σας ακούω, εσείς με ακούτε? Με ακούτε? Δεν σας ακούω. Με ακούτε, κύριε Σόρογκα, τώρα, με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Εσείς λοιπόν προσπαθείτε να ωρεοποιήσετε λίγο την πραγματικότητα αυτή που βλέπετε, για να μην υποπέσουμε στη μελαγχολία. Γι' αυτό και από όλα αυτά τα παλιά είδη, τα σχεδόν κατεστραμμένα, αναγεννάτε μέσα από την τέχνη σας για να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αν κατάλαβα σωστά, και μέσα από αυτά να βρούμε και την ομορφιά τους, αλλά να ζήσουμε και τη ζωή τους, ναι, και να σεβαστούμε και το παρελθόν. Δεν θα έλεγα ότι θέλω να τα ωρεοποιήσω, αλλά θέλω να τα αγγίξω έτσι με κάποια στοργή, δηλαδή παρατηρώντας τα... Βλέπω ότι υπάρχει ένας κόσμος ακόμα μέσα τους, ο οποίος δεν έχει εξαντληθεί. Ας πούμε σε ένα παλιό ξύλο ρημαγμένο από τον καιρό, από τον ήλιο, από το κύμα, από τον αέρα, βλέπουμε να υπάρχουν ακόμα, ας πούμε, οι πινελιές ενός καραβομαραγκού, ας πούμε, ο οποίος δοκίμαζε απάνω σε αυτά τα ξύλα ή έβαφε τη βάρκα του με αυτά τα... ένα παλίμψιστο, mm-hmm, που έχει από κάτω ένα άλλο επίπεδο, έναν άλλο χρόνο. Αλλά όλα αυτά φαίνονται αν τα παρατηρήσει κανένας. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η τέχνη τελικά είναι ψυχοθεραπεία? Σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα. Τουλάχιστον για μένα έτσι λειτουργεί. Mm-hmm. Είναι παρήγορη, δηλαδή με παρηγορεί. Όσο ζωγραφίζω κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, ξεχνιέμαι, αναχωρώ, πώς να σας, mm-hmm, πω. Και αυτό νομίζω είναι θετικό για έναν άνθρωπο που έχει άγχη, που έχει στεναχώριες, περνάει δυσκολίες. Η ζωγραφική του παρέχει, αν θέλετε, μία είσοδο σε έναν άλλον κόσμο, ο οποίος τον οδηγεί σε κάτι υπερβατικό,
που αναγκαστικά δεν μπορεί παρά να ξεχαστεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι ζωγράφοι και οι ποιητές είναι προνομιούχοι. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας τους, γιατί μετά επανέρχονται σε μια πραγματικότητα και η οποία εισπράτεται νομίζω από ανθρώπους έτσι σαν και εμένα, σαν τους ποιητές ή σαν τους λογοτέχνες, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με κάτι τέτοιο είναι τραυματισμένα άτομα. Έχουν δηλαδή κάτι μέσα τους το οποίο θέλει να εκφραστεί, ένα παράπονο δηλαδή, γιατί είναι έτσι. Ο ποιητής ο Καρούζος λέει, ένα τριαντάφυλλο. Τι δράμα, το τρών τα, τρών τα δευτερόλεπτα. Ναι. Κοιτάξτε, πώς βλέπει ένας ποιητής, βλέπει το τριαντάφυλλο και βλέπει ταυτοχρόνως το δράμα μιας απώλειας, η οποία όπου να έρχεται, γιατί το τρών τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο ίδιος ο καιρός επενεργεί πάνω σε αυτό το λουλούδι το οποίο θα χάθει σε λιγάκι. Κάπως έτσι και εγώ όταν βλέπω αυτά τα ρημαγμένα σκαριά, ας πούμε, μια βαρκούλα που έκανε έτσι τη ζωή της περήφανη και ελπιδοφόρα και χρήσιμη, ξαφνικά μένει σε μια παραλία έρμη και ρημαγμένη, περιμένοντας την απώλεια να χαθούν τελείως, ας πούμε, κάτι την κάψουν. Κάπως έτσι τέλος πάντων όλα αυτά θέλουν. Είναι λίγο φιλολογικά και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Γιατί νομίζω ότι η ζωγραφική στον κάθε ένα μιλάει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή άλλα θα δείτε εσείς, άλλα εγώ, άλλα ο άλλος. Και αν το έργο τέχνης έχει την ικανότητα να μεταφέρει τέτοια αισθήματα με διαφορετικούς τρόπους, τότε επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την πολυεδρικότητά του και το νομιμοποιεί ως εργοτέχνης. Να υποθέσουμε ότι αποφασίσατε από μικρός να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική. Έχετε γράψει για τον πατέρα σας όταν ήσασταν το 81, επισκεφθήκατε τον τόπο του για πρώτη φορά και εκεί συναντήσατε πάρα πολλά χαλάσματα στο πατρικό του σπίτι. Αυτό σας έκανε να θέλετε να μην εγκαταλείψετε τα χαλάσματα και να μην τα αφήσετε στην ερημιά του κόσμου και της ανωνυμίας ίσως? Δεν αποκλείεται να λειτουργήσε και έτσι, ας πούμε, ο ψυχισμός μου, γιατί πραγματικά ήταν μια μεγάλη συγκίνηση όταν επισκέφτηκα το χωριό του πατέρα μου, έτσι, έρημα, αφού περπατάγαμε μισή ώρα περίπου μέσα στο λόγκο, ξαφνικά βλέπω έτσι ένα σωρό από πέτρες. Ανάμεσά τους ήταν κάτι παραθυράκια μικρά, κάτι ξύλα, ας πούμε, έτοιμα να χαθούν, να σαπισμένα δηλαδή. Και διαπίστωσα ότι εκεί πέρα υπήρξε μια ζωή, μια αφετηρία και το τέλος της ήταν αυτός ο σωρός με τα γκρεμίσματα. Αυτό νομίζω είναι αφετηρία για μια προσπάθεια να καταγράψουμε αυτό το αίσθημα. Καταλάβατε, και ένας ζωγράφος κάτι τέτοιο νομίζω κάνει με διαφορετικούς τρόπους. Εγώ έχω αφοσιωθεί έτσι, αν θέλετε, σε αυτά τα ερείπια, τα χαλάσματα τα οποία με τραυματίζουν που τα βλέπω, αλλά με γοητεύουν ταυτοχρόνως. Που τους δίνεται όμως φως. Προσπάθω να τα αγιοποιήσω, ξέρετε, ο Καμπουρίδης, ένας φίλος μου τεχνοκρίτης και ιστορικός, είχε πει ότι μέσα από ένα άσπρο τελείως φωτεινό τα καταβγάζει αυτό το φως και αναιρεί, αν θέλετε, την πορεία τους προς το θάνατο και τα αγιοποιεί και τα στερεώνει, ας πούμε, σε μια εικόνα τα οποία τα καθιστά αιώνια. Θέλω να πω εικονογραφικά. Δεν μιλάω για τη ζωγραφική. Μη φανταστείτε ότι επαινώ τη ζωγραφική μου προς Θεού. Όχι, είστε πολύ συμνός, παρόλο που αφήστε μας να επαινούμε τη ζωγραφική σας. Και όλες... Λέγανε εκεί πέρα και ο κύριος Φρόνας μιλούσε και δυσανασχέτησα, γιατί λέω τώρα τόσα καλά λόγια, ας πούμε, για ποιον τα λέει.
Τέλος πάντων, ήταν ευγενέστατος, πολύ γλυκός και τον αγαπώ ιδιαίτερος. Του το είπα κιόλας ότι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που αισθάνθηκα εδώ είναι η γνωριμία σας, του λέω, κύριε Φρόνα. Το ξέρετε κι εσείς άλλωστε, κύριε πατριώτη σας. Φυσικά, φυσικά. Είναι και είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει από τέχνη. Εσείς θητεύσατε και πλάι σε μεγάλους δασκάλους. Φώτης Κόντογλου, Γιάννης Μόραλης, Τσαρούχης. Τι θυμάστε από αυτούς τους σπουδαίους δασκάλους? Τι έχετε κρατήσει ως δικό σας Άγιο Δισκοπότηρο? Κοιτάξτε, κάθε ένας από αυτούς είχε το δικό του χαβά, αν θέλετε, έτσι, το δικό του προσανατολισμό, την δική του ταυτότητα. Εγώ πραγματικά ήμουν ένας άνθρωπος που λάτρευα ιδιαίτερος σε αυτή την περίφημη γενιά του 30 και είχα τη χαρά να γνωρίσω πάρα πολλούς από αυτούς, τον Χατζικυριάκο Γκίκα, τον Κοντόπουλο, τον Μόραλ, τον δασκαλό μου βέβαια, τον Εγκονόπουλο, με τον οποίο είμαστε μαζί στο Πολυτεχνείο. Όταν ήρθε εκείνος, εγώ ήμουν επιμελητής, μετά έγινα καθηγητής, αλλά αρκετά χρόνια ήμουνα μαζί του και χάρηκα, αν θέλετε, την πνευματικότητά του, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Έχω γράψει 3-4 κείμενα γι' αυτό. Μπορείτε να τα βρείτε και σε κάτι βιβλία που είχα αφήσει εκεί στο μουσείο. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε τα βιβλία. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλοξενία όλους σας γενικά. Και ο κόσμος που δέχτηκε τόσο έτσι θετικά την εργασία μου, με συγκίνησαν μερικοί, με κοιτάγανε και λέγανε να σας αγγίξω, μου είπε μια κυρία. Και τα χάσα. Γιατί τα έργα σας είναι ιδιαίτερα, έχουν εκτιμήσεως, χαίρουν εκτιμήσεως. Συνεπώς όταν συναντάμε ένα πολύ σπουδαίο ζωγράφο και τον καλά, το είναι χειροπιαστός. Δεν έχει, άρεσε η ζωγραφική μου και αυτό. Αυτή είναι σπουδαιότητα όμως. Βρίσκεται, υπάρχουν σήμερα ζωγράφοι στους οποίους διακρίνεται διαχρονικότητα? Νομίζω ότι η ελληνική τέχνη είναι αδικημένη και ότι η περίοδος μιας μοντέρνας, αν θέλετε, μιας πρωτοπορίας, έχει τώρα γίνει ακαδημία και μάλιστα έχει σαπίσει αυτή η ακαδημία. Γιατί ήδη από το 1914 ο Μαρσέλ Ντισάν που έβαλε εκεί το ουρητήριο ανάποδα. Αλλά αυτά τα πράγματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα μουσείο σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Εδώ πέρα στην Αθήνα είναι όλοι με μια μειονεξία από τους ξένους και θέλουν. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν παρακάμψει την ελληνική ζωγραφική, γιατί έχουν πολύ σπουδαία ζωγραφική. Πιστεύω, εξαιρουμένου της δικιάς μου ζωγραφικής, βεβαίως δεν μιλάω για αυτήν, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαίοι ζωγράφοι εδώ, οι οποίοι είναι αδικημένοι. Μιλήσατε για τη δεκαετία τους, τη γενιά του 30, που εκτιμάτε πάρα πολύ. Τι θυμάστε, εσείς είστε γεννημένος το 1936. Έχετε ζήσει κατοχή. Ναι, αυτούς τους γνώρισα όμως, αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Τους γνώρισα στην ωριμότητά τους πια. Έχω διαβάσει τα βιβλία τους, έχω διαβάσει τα ποιηματά τους, έχω δει τη ζωγραφική τους. Με αυτή την έννοια λέω ότι τους γνωρίζω. Αλλά είχα την ευτυχία να τους γνωρίσω όμως και προσωπικά. Ας πούμε, όταν σας είπα τον Χατζικυριάκο Γκίκα, τον Εγκονόπουλο με τον οποίο είμαι πολύ μαζί, το δάσκαλό μου, τον Μόραλ. Αυτοί ήταν άνθρωποι της γενιάς του 30 και εγώ τους πρόλαβα. Και εγώ μην νομίζετε ότι είμαι. Γεννήθηκα το 1936, είμαι ήδη τώρα 83 ετών. Ναι. Η ερώτησή μου αφορούσε στην περίοδο της, της γερμανικής κατοχής. Τι θυμάστε, μια ανάμνησή σας παιδική, δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Υπήρχαν πολιτικές καταστάσεις δύσκολες. Σήμερα επίσης βιώνουμε δύσκολες πολιτικές καταστάσεις. Σας αφορά η πολιτική, ασχολείστε με την πολιτική? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με την πολιτική ήμουν πλάι-πλάι. Ξέρετε, πάντα και συνδικαλιστής και αυτά. Με αφορούσε και με αφορά πρωτίστως, γιατί αυτό είναι το υπόβαθρο, αν θέλετε, της ζωής μας. Ο τρόπος με τον οποίο διοικούμεθα και
αυτές τις σχέσεις που έχουμε με την κοινωνία. Νομίζω ότι ο τόπος μας είναι πάντα αδικημένος. Δεν βλέπουμε, ας πούμε, τη βαρβαρότητα των Τούρκων, ας πούμε, να γυρίζουν το Αιγαίο, να λένε γαλάζια πατρίδα. Ποια γαλάζια πατρίδα, βρε, που είσαστε κατακτητές ακόμα. Mm-hmm. Τους Γερμανούς τους θυμάμαι λιγάκι, έτσι. Η μητέρα μου είχε αφήσει λίγο και έμπαινε, έβγαινε το φως έξω και θυμάμαι ένα Γερμανό που μπήκε και είπε πίκολο πίκολο για τον αδελφό μου και είπε να κλείσουμε εκεί το μπατζούρι να μην βγαίνει το φως έξω γιατί υπήρχε απαγόρευση και κάτι τέτοια πράγματα. Αφήστε, είναι ιστορίες μεγάλες. Αλλά αν ανατρέξετε στα κείμενά μου, έχω γράψει 3 βιβλία. Θα βρείτε αρκετά από αυτά, είτε εν είδη συνεντεύξεων, είτε εν είδη κειμένων. Τι λείπει σήμερα, κύριε Σόρογγα, από την αισθητικά, από την καθημερινότητά μας, αισθητικά, εσείς με το μάτι του καλλιτέχνη, με το μάτι του εικαστικού. Τι λείπει, τι μας λείπει? Πάρα πολλά μας λείπουν. Δηλαδή και εκεί κλαίει η καρδιά μου όταν βλέπω να κρεμάνε, ας πούμε, air condition πάνω σε τείχη μεσαιωνικά, ας πούμε, πάνω στην πέτρα την αρχαία, ας πούμε. Δηλαδή, και μιλάω και για την πατρίδα σας εκεί. Έβγαλα κάτι τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή, νομίζω ότι η αισθητική στον τόπο μας τώρα είναι κάτω από το μηδέν. Τα πάντα είναι άθλια. Ένα κιτς κυριαρχή, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Μία ερώτηση ακόμα. Αν ζωγραφίζατε την Αθήνα, ποιο σύμβολο θα επιλέγατε στον πίνακά σας? Το Περιστέρι, την Ελιά, την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, μια πέτρα? Τι θα επιλέγατε, ένα καράβι? Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες, εάν έκοβε κάποιος μια ελιά, ήταν δέντρο ιερό. Μπορούσαν και να τον εκτελέσουν κιόλας. Εγώ νοσταλγώ πάντα έτσι ένα τέτοιο τόπο, γιατί και η Αττική είναι μαγικό το οποίο εδώ, μοναδικό και ανεπανάληπτο, και το φως επίσης εδώ. Η Αθήνα είναι και βυζαντινή, είναι και αρχαία βεβαίως, είναι και σύγχρονη. Πέρασαν εδώ πέρα από τον Εμφύλιο, τι να σας πω, είσοδος των Γερμανών, η βαρβαρότητά τους εκεί πέρα. Δεν τελειώνουν αυτά, ούτε με ένα σύμβολο μπορώ να πω τα πάντα, ξέρετε. Είναι όλα αυτά δύσκολα που με ρωτάτε. Θα τα πούμε μια άλλη φορά εκτενέστερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ να είστε καλά. Κύριε, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να λατρεύετε τον τόπο σας, γιατί είναι μόνο για λατρεία η Ελλάδα ολόκληρη. Και η Ρόδος ακόμα πιο πολύ. Έχουμε θέμα όμως ορίζοντας την ελληνικότητά μας. Κάποιοι ακόμα Έλληνες. Πρέπει να πάψουμε να έχουμε αίσθημα μειονεξίας απέναντι στους ξένους. Η Ελλάδα έχει ένα πνευματικό πολιτισμό ασύλληπτο. Δηλαδή το μέγεθός του είναι απίθανο. Από την αρχαία Ελλάδα τα έχουν πει όλα. Οι πατέρες της Εκκλησίας στο Βυζάντιο. Και εμείς σπέβδουμε να μιμηθούμε το οτιδήποτε ξένο, ας πούμε. Τέλος πάντων, να μην οργιστώ πάλι. Λοιπόν, σας χαιρετώ και να είστε σας καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τα σέβη μας. Ζωγράφος Σωτήρης Σόρογγας. Καυστικός όσο έπρεπε, ευγενής φυσικά, σεμνός. Θα υπάρχει φυσικά στο YouTube η συνέντευξή μας και στην ιστοσελίδα του Παλμού, αλλά και στο iPorta θα τη βρείτε. Τις προσεχείς ώρες, κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπε, ότι πρέπει να μην αισθανόμαστε μειονεκτικά απέναντι στους ξένους. Για να μην αισθανόμαστε όμως μειονεκτικά απέναντι στους ξένους, συμπληρώνω, θα πρέπει να έχουμε γνώση της κατάστασης της δικής μας, της πραγματικότητάς μας, της ιστορίας μας, της παράδοσής μας, της γλώσσας μας, σημαντική η γλώσσα του κάθε τόπου, όλων των στοιχείων, των ηθών και των εθίμων που έχει η ελληνικότητα, που έχει η πατρίδα, που έχει η Ελλάδα. Αυτό απαιτεί προετοιμασία, αποφασιστικότητα, επιμονή και κυρίως αγάπη.
και σεβασμό. Γι' αυτό που είμαστε, γι' αυτό που κουβαλάμε, γι' αυτό που έχουμε μέσα μας, γι' αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε. Στοχοθεσία, λοιπόν, ήθος και βλέμμα ψηλά, για να μπορούμε να φτάσουμε κι εμείς ψηλά και να μην είμαστε σε αυτό το θλιβερό σημείο, όπως μας το είπε, kids. Παντού υπάρχει πρόβλημα αισθητικής. Πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 99,5, 105,6. Και στα πρόσωπα και τραγούδια του Παλμού. Έχουμε περιθώριο, κύριε Πέρη Βασιλάκη, για ένα τραγούδι. Δύο. Ένα τραγούδι και μετά κλείνουμε. Ας ακούσουμε. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας δώσω ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 12. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέρη Βασιλάκη για τη ρύθμιση του ήχου, τον εικαστικό και σπουδαίο καλλιτέχνη, τον κύριο Σωτήρη Σόρογκα, του οποίου τα έργα μπορείτε να δείτε συνέα από τα έργα του Νεστοριδίου Μελάθρου μέχρι και τις 31 Ιουλίου, εκτός Δευτέρας και Κυριακής, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος. Είμαι η Τζίνα Δαβιλά. Σας εύχομαι.
Εξελίσσεται, αλλάζει, προχωράει. Μην μένεις πίσω.